οργή προκάλεσε σε ορισμένους παρουσιάστρια του Fox News που παρομοίασε τον Dr. Fauci με τον Μέγκελε. Συνέκρινε τον πασίγνωστο λοιμοξιολόγο με τον ναζιστή γιατρό που έκανε πειράματα σε Εβραίους. Οργισμένες αντιδράσεις έχει προκαλέσει παρουσιάστρια του Fox News που συνέκρινε τον Άντωνι Φάουτσι με τον Γιώζεφ Μέγκελε, τον ναζιστή γιατρό με το παρατσούκλι «Άγγελος του θανάτου». Η Λάρα Λόγκαν έκανε σχόλιο για την τρέχουσα κατάσταση με την πανδημία όταν έκανε αυτή τη σύγκριση που έχει εξοργήσει εβραϊκές οργανώσεις. «Μου λένε άνθρωποι ότι ο Dr. Fauci δεν αντιπροσωπεύει για εκείνους την επιστήμη. Αντιπροσωπεύει τον Γιώζεφ Μέγκελε, τον ναζιστή γιατρό που έκανε πειράματα σε Εβραίους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Άνθρωποι σε όλο τον κόσμο το λένε αυτό», είπε η Λόγκαν. Η ίδια είναι παρουσιάστρια στο Fox Nation, την υπηρεσία streaming του Fox News, αλλά έκανε το εν λόγω σχόλιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής Fox News Prime Time του καναλιού. Τόσο ο παρουσιαστής Pete Hegseth, όσο και ο συνάδελφός του Will Kane, που επίσης συμμετείχε στη συζήτηση, δεν αντέδρασαν στην αναφορά της για τον Fauci, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο. «Το πραγματικό θέμα δεν είναι η παραφροσύνη της Λόγκαν, όπως λένε οι υποστηρικτές του Fauci. Είναι η συνενοχή του Pete Hegseth, παρουσιαστή του Fox News. Δεν διακόπτει και δεν αντικρούει. Είναι μία ακόμη μέρα στο γραφείο», σχολίασε σε ανάρτηση ο Bill Grueskin, καθηγητής στη Σχολή Δημογραφίας του Κολούμπια. Η Αμερικανική Εβραϊκή Επιτροπή χαρακτήρισε απόλυτα ντροπιαστικά τα λεγόμενα της Λόγκαν. Ο Γιώζεφ Μέγκελε κέρδισε το παρατσούκλι του κάνοντας θανατηφόρα και απάνθρωπα ιατρικά πειράματα σε φυλακισμένους του ολοκαυτώματος, όπως υποστηρίζουν, συμπεριλαμβανομένων παιδιών. «Δεν υπάρχει καμία σύγκριση της κόλασης που πέρασαν αυτά τα θύματα με τα μέτρα για τη δημόσια υγεία. Χρειάζεται μία συγγνώμη», ανέφερε η Επιτροπή. Ανάλογη ήταν η αντίδραση και του Jonathan Greenblatt, επικεφαλής της οργάνωσης Anti-Defamation League. «Δεν υπάρχει απολύτως καμία σύγκριση των εντολών για χρήση μάσκας, εμβολιασμούς και άλλες προσπάθειες περιορισμού του κορονοϊού με τα όσα συνέβησαν στους Εβραίους κατά τη διάρκεια του ολοκαυτώματος», δήλωσε στην Washington Post. Ο 80χρονος Άντωνι Φάουτσι είναι ο επικεφαλής σύμβουλος του Τζο Μπάιντεν για ιατρικά ζητήματα. Είναι επικεφαλής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Μεταδοτικών Ασθενειών από το 1984. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο γνωστός Αμερικανός λοιμοξιολόγος δήλωσε στο CBS ότι δέχεται επιθέσεις, μεταξύ άλλων και απειλές για τη ζωή του. Όπως είπε, «επειδή συγκεντρώνομαι στη δουλειά μου από τη στιγμή που πήγα στην ιατρική μέχρι σήμερα». Ποια είναι η δικιά σας γνώμη?